Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 5 Αυγούστου 2022 και πώς να μην είμαστε χαμογελαστοί αφού είναι Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και για το καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο για πολλούς σημαίνει αποδράσεις σε κοντινές ή ακόμα και σε πιο μακρινές παραλίες, σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Αυτό είναι το θετικό. Βεβαίως όμως υπάρχουν ειδήσεις, αν και Αύγουστος, υπάρχει επικαιρότητα την οποία βεβαίως θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν ο στενότερος συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας και συγγενής του, είναι ανιψιός του, είναι γιος της αδερφής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βεβαίως μια παραίτηση η οποία έρχεται μετά από όλη αυτή τη συζήτηση για τις υποκλοπές, για το Predator, το λογισμικό. Βεβαίως δεν έχουμε ακόμα γνώση γιατί ακριβώς παραιτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει μια ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι παραιτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν πηγές που λένε ότι δεν σχετίζεται με το Predator, αλλά είναι για το κλίμα τοξικότητας που έχει δημιουργηθεί τόσο καιρό και συνήθως η θέση στην οποία υπηρετούσε ο κύριος Δημητριάδης αλλάζει, λένε οι πηγές, κάθε 1-1,5 χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι καιρός για αλλαγή. Όλα αυτά, αλλά και την υπόλοιπη πλούσια επικαιρότητα, θα συζητήσουμε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, καθώς έχουμε σήμερα μαζί μας μέσω Skype τον βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώγιακα. Καλό απόγευμα. Και καλές αποδράσεις. Αμήν, αμήν, κύριε Γιώγιακα, σε όλους. Μαζί μας είναι βεβαίως και ο κύριος Μιχάλης Κρυθαρίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Κρυθαρίδη. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Γιώγιακα, ξεκινάω με εσάς, καθώς είχαμε αυτή την παραίτηση που δεν την περιμέναμε, αν και υπήρχε ένα κλίμα αρνητικό ενδεχομένως για τον κύριο Δημητριάδη, λόγω των καταγγελιών που είχαν γίνει από την αντιπολίτευση. Πώς σχολιάζετε την παραίτηση αυτή και τι σημαίνει, αν σηματοδοτεί κάτι? Όπως είπατε και εσείς, είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ειλικρινά θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στην τοποθέτησή μου, γιατί όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τον Πράιντερο και κατά συνέπεια ήταν πιθανόν μια κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού μαζί με τον κύριο Γρηγοριάδη, προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση γενικώς όλης αυτής της παραφιλολογίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ λοιπόν ότι είμαστε εδώ, αν προκύψουν κάποιες άλλες προσεγγίσεις, τοποθετήσεις, να μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρώ όμως ότι πάνω απ' όλα η κυριαρχία και η προσωπικότητα του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι τέτοια που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει σε κανέναν απολύτως έτσι, να δημιουργούνται θέματα που μπορούν να προσβάλλουν την ακεραιότητα και, και την αξία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια όντως περίοδο με πάρα πολλά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να δώσουμε και μια καινούργια πνοή στην τελευταία χρονική περίοδο που έχουμε, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα τον Απρίλιο στις κοινοβουλευτικές, στην εκλογική διαδικασία για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Κρυθαρίδη, εσείς το ΜέΡΑ25 δηλαδή, είχατε βγάλει ανακοινώσεις, δελτία τύπου και είχατε αναφερθεί ονομαστικά στον κύριο Δημητριάδη και τη σχέση του με όλα αυτά που έγιναν με τα κακόβουλα λογισμικά, τα συστήματα παρακολούθησης. Τώρα τι έχετε να πείτε για την εξέλιξη αυτή? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι σαφώς αυτή η εξέλιξη δεν είναι άσχετη με όλες αυτές τις υποθέσεις που βλέπουμε αυτές τις μέρες και τα ρεπορτάζ τα οποία υπήρξαν επίσης αυτές τις μέρες που συνέδεαν τον κύριο Δημητριάδη με όλες αυτές τις διαδικασίες με το λογισμικό και το καθεξής. Επίσης να σας πω ότι βλέπω τώρα ότι πέρα από τον κύριο Δημητριάδη παραιτείται και ο κύριος Κοντολέων, ο διοικητής της ΕΕΠ, και γίνεται αποδεκτή η παραίτησή του και διορίζεται στη θέση του κύριος Δεμήρης. Άρα προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν σαφώς
με τις υποθέσεις των υποκλοπών, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτές τις μέρες, με ευθύνη προφανώς του ίδιου του Πρωθυπουργού, διότι και ο ένας ακριβώς είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δημητριάδης, και από την άλλη ο κύριος Κοντολέρου είναι διοικητής της ΕΕΠ, που να σας θυμίσω ότι η ΕΕΠ έχει υπαχθεί και αυτή υπό τον Πρωθυπουργό, άμα τη ανάληψη των καθηκόντων από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Άρα εδώ έχουμε σαφώς όλη αυτή την προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να δικαιολογήσει την κατάσταση και να ξεφύγει από αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά και τις καταγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά έχοντας προηγηθεί και οι καταγγελίες του κυρίου Κουκάκη, του συναδέλφου σας. Έχουν υπάρξει επίσης καταγγελίες από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχει μια σειρά έτσι, από τέτοια ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, τα οποία ζητήματα είναι ζητήματα δημοκρατίας. Δεν είναι απλώς το θέμα του εάν και κατά πόσο έχουμε παρακολουθήσει. Κύριε Κρυσαρίδη, μισό λεπτό λίγο. Να πούμε λοιπόν ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Παναγιώτης Κοντολέων, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό κατόπιν, όπως ανακοινώνεται, λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή. Νέος διοικητής της ΕΕΠ αναλαμβάνει ο σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κύριος Δεμήρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής. Όμως, κύριε Κρυθαρίδη, πριν πάω στον κύριο Γιώργιακα, λέτε ότι είναι θέμα δημοκρατίας εδώ. Όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, η ΕΕΠ, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε οποιαδήποτε χώρα, μέσα στα καθήκοντά της κάνει και αυτό. Δηλαδή, είναι η παρακολούθηση συνδιαλέξεων τηλεφωνικών. Δεν είναι άσχετο. Δηλαδή, δεν παίζουν τάβλοι οι μυστικές υπηρεσίες. Κάνουν και αυτή τη δουλειά. Σαφώς, κύριε Σταματόπουλο, αλλά με νόμιμο τρόπο. Με νόμιμο όχι τρόπο, κατέχοντας βεβαίως παράνομο λογισμικό, όπως η Google εκτιμάει, έτσι, με αρκετές ενδείξεις κιόλας, όπως λέω, ότι έχουν αγοράσει κυβερνητικοί φορείς στη χώρα μας. Και αναφέρουμε στο Predator το σύστημα αυτό με το οποίο υπεκλάπει ο κύριος Κουκάκης και για το οποίο κατήγγειλε στη συνέχεια και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και επίσης το να παρακολουθούνται δημοσιογράφοι ή πολιτικοί αντίπαλοι μιας κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν υπάγεται στις νόμιμες, αν θέλετε, παρακολουθήσεις. Εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος, βεβαίως. Έτσι, αν υπάρχει λόγος. Εντάξει, σαφώς, αλλά ο λόγος αυτός δεν μπορεί να είναι είτε η αποκαλύψη. Όχι από πολιτικός λόγος εννοούμε, κάποιος ποινικός λόγος. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Απλά εδώ, ναι, κοιτάξτε, από τις πληροφορίες προφανώς και που έχουμε, κανένας δεν το γνωρίζει. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εδώ έχουμε έναν δημοσιογράφο ο οποίος διερευνούσε οικονομικά σκάνδαλα και κατ' εντολήν, όπως τουλάχιστον ο κ. Κοντολέων είπε στην αρμόδια επιτροπή εξωτερικών υπηρεσιών, έγινε αυτή η παρακολούθηση, αλλά και εκεί μένει να διευκρινιστεί με ποιο αμέθοδο, διότι ακριβώς το Predator, όπως είπαμε, είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι παράνομο και έχει όλες αυτές τις, όλα αυτά τα ζητήματα, αν θέλετε. Και από την άλλη, έχουμε και έναν πολιτικό αρχηγό της αντιπολίτευσης, ο οποίος καταγγέλει και αυτός, αφού πρώτα του βρήκε το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο βρήκε. Δεν ήταν όταν ήταν αρχηγός, ήταν όταν ήταν ευρωβουλευτής πριν γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Γιώργιακα, σαφώς έχετε δίκιο, αλλά ετοιμαζόταν για την κούρσα, όπως ξέρετε πολύ καλά, της Προεδρίας του Κινάλ. Κύριε Γιώργιακα, αυτά τώρα που γίνονται, οι απανωτές παραιτήσεις, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πλήττεται σε μαξίμου επίπεδο, γιατί όλα αυτά υπάγονται κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Πιστεύετε ότι αυτή είναι μια ευθεία βλάβη που θα υπάρξει για το Μαξίμου, θα πληγεί η έκτονε καλή μαρτυρία του Πρωθυπουργού, ή θα λάβουν όλα αυτά, θα δοθούν οι συγκεκριμένες απαντήσεις και θα πάμε παρακάτω? Γιατί και άλλες φορές υπήρχαν κρίσεις, αλλά διαχειρίστηκε με αρκετά καλό τρόπο η κυβέρνηση και δημοσκοπικά τουλάχιστον βλέπουμε ότι διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Εκτιμώ ότι ό,τι είναι και ό,τι πρέπει να ανακοινωθεί και να ενημερωθεί το κοινό με απόλυτη ειλικρίνεια, σαφήνεια, ο Πρωθυπουργός και υπεύθυνοι, όπως είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα δώσουν τις κατάλληλες εξηγήσεις και αιτιολογήσεις για το θέμα των παραιτήσεων δύο στελεχών της του κυρίου Δημητριάδη, που είναι στέλεχος της παράταξής μας, όπως και του πρώην πλέον διοικητή της ΕΕΠ. Χρειάζεται λοιπόν λίγος χρόνος και υπομονή προκειμένου να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και ποιες είναι οι αιτίες των παραιτήσεων. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα και οι όποιες εξηγήσεις
θα χρειαστούν, θα δοθούν με απόλυτη σαφήνεια και απόλυτη ειλικρίνεια, προκειμένου να ενημερωθεί όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, αλλά και κάθε πολίτης διεξοδικότερα. Μάλιστα. Το λέω αυτό απλώς επειδή υπήρχε αυτή η αίσθηση, κύριε Γιώλιακα, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, εκτός ότι είναι ο στενότερος συνεργάτης του Μητσοτάκη, ότι στην ουσία για πολλά πράγματα έλυνε και έδαινε. Δηλαδή, ήταν πολύ ουσιαστικός ο ρόλος του στη διακυβέρνηση της χώρας. Και τώρα, όταν ξαναγκάζεται μια παραίτηση, ίσως να πλήττεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό θα το δούμε, λέτε, όταν δοθούν όλες οι απαντήσεις. Θα έχουμε τον χρόνο και να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τις όποιες εξελίξεις και περισσότερο. Νομίζω ότι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τις απόλυτες ικανότητες να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα του, προκειμένου να πορεύεται και να λύνουμε τα προβλήματα, γιατί ξεχνάμε τη χώρα μας, όπως και γενικότερα. Τη δεδομένη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα, την πανδημία, τα ενεργειακά θέματα, πόλεμοι, σεισμοί, φωτιές, πυκνά φαινόμενα που διαχειρίζεται η συγκεκριμένη άρα υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Μάλιστα. Άρα καλό θα είναι, πριν βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα, να είμαστε να επιδεικνύουμε την υπομονή που χρειάζεται για να μπορέσουμε να δούμε τις τρέχουσες εξελίξεις. Ωραία. Κύριε Κρυθαρίδη, θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο στο θέμα Δημητριάδη πριν πάμε στα υπόλοιπα? Βεβαίως. Κοιτάξτε, εδώ δεν είστε ικανοποιημένος δηλαδή με αυτή την εξέλιξη της παραίτησης? Κοιτάξτε, προφανώς και θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η παραίτηση, αλλά ξαναλέω ότι την πολιτική ευθύνη την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα το να επιρρύπτεται αυτή ουσιαστικά στον κύριο Κοντολέοντα, διότι εδώ η ανακοίνωση είναι σαφής. Έτσι. Ουσιαστικά μιλάει για ζητήματα στη διαδικασία κατά την οποία χειρίστηκε ο κύριος Κοντολέων. Για τον κύριο Δημητριάδη πράγματι δεν υπάρχουν προς το παρόν τουλάχιστον πληροφορίες και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Άρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση όπου σίγουρα έχει επισυμβεί κάτι και για την ίδια την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν θέτουν ζητήματα και θέματα τα οποία έχει χειριστεί με λάθος τρόπο, όπως λέει η ανακοίνωση, όσον αφορά τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ. Και άρα, σε αυτό το οποίο, αν θέλετε, λέγε και ο κύριος Γιώργιακης πριν, προφανώς κάποιο λάθος έκανε στη συγκεκριμένη επιλογή των ανθρώπων. Να θυμίσω ότι για τον κύριο Κοντολέοντα υπήρξε μέχρι και η αλλαγή του νομικού πλαισίου, ώστε να μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά του, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσε τότε τα τυπικά προσόντα. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά για τι καταστάσεις μιλάμε, που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τιμούν, όπως φαίνεται, ούτε τη δημοκρατία μας, ούτε και το κράτος δικαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Γιώλιακα, να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχήν, επειδή είστε και γιατρός, να πούμε λίγα λόγια για τα αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Και διάβασα και ότι οι πολλοί θάνατοι είναι λόγω άλλων παθήσεων, απλώς τυχαίνει να έχει COVID το θανόν, οπότε χρεώνεται ως περιστατικό COVID. Τι γίνεται όμως γενικότερα? Είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι σε έξαρση, χρειάζεται να κάνουμε όλη την τέταρτη δόση ή να περιμένουμε το ανανεωμένο εμβόλιο που θα πιάνει και τις παραλλαγές για τα πάντα? Για πείτε μας, και με την ιατρική σας ιδιότητα βεβαίως. Και με την ιατρική μου, όντως υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού νοσεί. Το καλό είναι ότι η νόσηση είναι πιο ήπια σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα που έχουμε περάσει, και αυτό το βλέπουμε και το ζούμε και στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα με τις πληροφορίες που έχουμε ανά την Ελλάδα. Ο κόσμος έρχεται σε πολλές επαφές. Είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια όλοι μας περιοριστήκαμε και δεν μπορούσαμε να ανταμώσουμε, να έρθουμε σε επικοινωνία, σε επαφή με φίλους συγγενείς, να μπορέσουμε να απολαύσουμε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, και γενικότερα αυτός ο εφησυχασμός και ταυτόχρονα οι επαφές που είχαμε στην κοινωνικότητά μας οδήγησαν να αυξηθούν τα κρούσματα. Το καλό είναι ότι η νόσηση αντιμετωπίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε κατοίκων νοσηλίες, όπως επίσης μπορεί να υπάρχουν κάποια αυξημένα περιστατικά και νοσηλίες στα νοσοκομεία, όχι όμως τις μονάδες COVID, κάτι που όντως είναι σημαντικό. Όσον αφορά τώρα το θέμα των θανάτων, σίγουρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σχετική αύξηση το τελευταίο διάστημα.
Είναι γεγονός όμως ότι καταλήγουν άνθρωποι οι οποίοι συνοδεύονται από άλλα βαριά νοσήματα. Νοσήματα που πιθανό να είναι και η αφορμή, η νόσηση με τον κορονοϊό, να οδηγούν στην κατάληξη. Μπορεί ο καθένας να κάνει διάφορα σχόλια. Το σίγουρο είναι ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, να προσπαθούμε όταν είμαστε με πάρα πολύ κόσμο να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς, να βάζουμε μάσκες εκεί που πρέπει, να κάνουμε το εμβόλιο όπως είπατε. Προσωπικά θα έλεγα, αφού διαβάζουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έρθουν τα άλλα, τα πιο πολυδυναμικά εμβόλια που θα καλύπτουν περισσότερες μεταλλάξεις, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να περιμένουμε προκειμένου να κάνουμε και την επόμενη δόση εμβολίου. Μάλιστα. Κύριε Κρυθαρίδη, εσείς κατηγορείτε, λέτε ότι η κυβέρνηση, ότι στην Ελλάδα επελάβει η πανδημία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη και διεθνώς φαίνεται να υποχωρεί. Και μάλιστα λέτε ότι κάνει και κάποιες αλχημίες η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας με άλλο τρόπο πλέον τα κρούσματα. Ναι, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει σηκώσει τα χέρια όσον αφορά την πανδημία, αφού πρώτα δεν είχε δυστυχώς ενισχύσει πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ενδεχομένως να το γνωρίζει και ο κύριος Γιώργιακας, νοσοκομεία να καταραίουν στην κυριολεξία, να μην υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, να μην υπάρχουν υποδομές, να μην υπάρχουν μια σειρά από πολύ ζωτική σημασία, αν θέλετε, πράγματα τα οποία χρειάζονται οι γιατροί για να συνεχίσουν να αντιπαλεύουν όλη αυτή την κατάσταση. Τη στιγμή που στερούνται παράλληλα και των συναδέλφων τους που παραμένουν σε αναστολή, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα περιβόητα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατ' ουσίαν έχουν καταργηθεί ή, εν πάση περιπτώσει, ανασταλεί τουλάχιστον στην πράξη. Και βλέπουμε και μια σειρά από παλινοδίες, θα με επιτρέψετε να σας πω. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι όσον αφορά τους τουρίστες, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι έτσι κάτοικοι της χώρας, ενώ ακόμα και αν νοσούν αυτοί στην περίπτωση που έχουν συμπτώματα κ.ο.κ., δεν χρειάζεται να κάνουν καραντίνα, όταν το αντίστοιχο δεν ισχύει για τον ντόπιο, αν θέλετε, πληθυσμό. Άρα έχουν μια σειρά από τέτοια θέματα τα οποία δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και πάλι δυστυχώς. Η κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτά τα τερτύπια, μη παρουσιάζοντας σε καθημερινή βάση τα κρούσματα, τους θανάτους και όλα τα απαραίτητα, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε για την επιδημιολογική εικόνα. Και βλέπουμε αυτή τη μετάθεση και πάλι στο μέλλον, και πάλι το φθινόπωρο και πάλι το Σεπτέμβρη, για να διαφυλαχθεί το περιβόητο τουριστικό προϊόν. Προφανώς όλοι θέλουμε να διαφυλαχθεί αυτό το προϊόν, από εκεί και έπειτα όμως δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ανθρώπινη ζωή και υγεία, διότι έχουμε χάσει πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας από όλη αυτή τη διαδικασία, και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από την πλευρά της πολιτείας και της κυβέρνησης, όπου δεν θωράκισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως όφιλε και όπως έπρεπε να κάνει μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, και αντιθέτως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, προωθεί λογικές ΣΔΙΤ, προωθεί λογικές ιδιωτικοποίησης και λογικές περαιτέρω αποψήλωσης για μας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Πάντως, κύριε Γεωργιάκα, εγώ θυμάμαι ότι γίναν κάποιες προσλήψεις υγειονομικών καθ' όλη την περίοδο της πανδημίας. Προσλήψεις έχουν γίνει πολλές και σημαντικές. Θέλω να πω εγώ το νοσοκομείο μας στους Φιλιάτες. Έχουν προσληφθεί τουλάχιστον 80 άτομα σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σαν επικουρική. Έχουν προσληφθεί σαν προσφέρουν σαν επικουρική. Ναι, αλλά χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις, κύριε Γιώργιακά. Υπάρχουν οργανικά κενά. Δεν διαφωνούμε. Υπάρχουν οργανικά, όμως αυτά τα κενά καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από παιδιά έτσι που έχουν προσληφθεί ως επικουρικοί. Και η προσπάθειά μας και εμάς και όλων είναι να γίνουν μόνιμοι. Κανείς δεν αντιδρά σε αυτό. Υπάρχουν όμως, και θέλω ειλικρινά να το κατανοήσουν όλοι, αδυναμίες ειδικοτήτων, όπως είναι αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι, ενώ βγαίνουν θέσεις, προκυρίσσονται θέσεις. Πώς αντιμετωπιστεί αυτό λοιπόν, κύριε Γιώργο? Δεν υπάρχουν ειλικρινά. Ψάχνουμε, αναζητούμε συναδέλφους αυτών των ειδικοτήτων και δεν μπορούμε να βρούμε, προκειμένου να έρθουν να καλύψουν ανάγκες των νοσοκομείων. Άρα πρέπει τι να γίνει, να τους δώσουν περισσότερο, να είναι περισσότερος ο μισθός, μεγαλύτερος ο μισθός, τι πρέπει να γίνει? Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους γιατρούς, ναι. Δεν είναι μόνο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Στο Ιπποκράτιο εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται πλέον μεταμοσχεύσεις, γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Είναι τραγικό. Είναι μια σημαντικότατη έλλειψη. Όσο και να θέλουμε και να φωνάζουμε, δεν είναι θέμα ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να προσλάβει αναισθησιολόγους,
μικροβιολόγους ή κάποιες άλλες συγκεκριμένες ειδικότητες. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη. Είναι ένα θέμα γενικότερο όμως που πρέπει να δούμε κατά πόσο καλά αμείβονται οι συνάδελφοι γιατροί στον τομέα της υγείας. Άρα πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα. Κύριε Κρυθαρίδη, εσείς τι θα κάνατε? Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν προφανώς, κίνητρα. Πρέπει... Σίγουρα ακριβώς. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι από τις πλέον αδικημένους κλάδους οι γιατροί του ΕΣΥ. Έτσι, νομίζω πριν 10 χρόνια επί Αβραμόπουλου είχαν δοθεί σημαντικές αυξήσεις. Δυστυχώς όμως οι μνημονιακές καταστάσεις στη συνέχεια δημιούργησαν τις περικοπές με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι αμοιβές των γιατρών να είναι πολύ χαμηλές. Χρειάζεται λοιπόν μια υπευθυνότητα και σοβαρότητα και νομίζω και από τη δικιά μας κυβέρνηση να προσεγγίσουμε και να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς προκειμένου να είναι μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πέρα από αυτό όντως και η χρήση ιδιωτών γιατρών σε νοσοκομεία από εδώ και στο εξής νομίζω θα είναι μια κίνηση χρήσιμη και απαραίτητη προκειμένου να καλύπτουν ανάγκες των νοσοκομείων. Κάποιοι πιθανόν να πούν ότι οι γιατροί που είναι έξω δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε νοσοκομιακές καταστάσεις. Το φιλότιμο όμως και η ικανότητα, η καλή επιστημονική κατάρτιση που έχουν οι Έλληνες γιατροί νομίζω ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες και σε δημόσιες δομές. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κρυθαρίδη, έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα με την ενέργεια και τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση. Κάποιοι λένε ότι είναι όχι συμβολικές, σχεδόν δεν έχουν κανένα νόημα τα fuel past κτλ. Αλλά βεβαίως απ' την άλλη έχει γίνει και αναπροσαρμογή των τιμολογίων από τον Αύγουστο και ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ουσία καταργείται, λέει η κυβέρνηση. Κύριε Κρυθαρίδη, βλέπω το Μέρα 25 κάνει μια σκληρή αντιπολίτευση λέγοντας ότι δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά και στην ουσία θα κληθούν πάλι οι Έλληνες πολίτες να πληρώσουν δυσθεώρατους λογαριασμούς. Μα ήδη ουσιαστικά έτσι, κύριε Σταματόπουλε, με την κατάργηση, τη δίθεν κατάργηση της ρήτρας, έχουμε την αύξηση των λογαριασμών ακριβώς στα κειμενόμενα τιμολόγια, όπως ουσιαστικά προβλεπόταν από την ίδια τρομοθέτηση της κυβέρνησης. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια των καταναλωτών. Δεν αλλάζει δηλαδή στην πράξη και στην ουσία τίποτε από όλα αυτά, τη στιγμή που για μας συνεχίζεται να επιδοτείται όχι η κατανάλωση, αλλά η εσχροκέρδεια του συγκεκριμένου καρτέλ που έχει στηθεί στην ενέργεια. Γιατί όσο παραμένει το χρηματιστήριο της ενέργειας, για μας θα συνεχίζει όλη αυτή η κατάσταση, το οποίο χρηματιστήριο δεν δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαστε και δίκαιοι. Το έστησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και η σημερινή συνεχίζει κανονικά να το εφαρμόζει στο 100% της ενέργειας, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περνάει η ενέργεια μέσα από το χρηματιστήριο είναι γύρω στο 30%. Άρα για μας εδώ είναι το κατεξοχήν και το βασικό, το πρώτο ζήτημα όσον αφορά την ενεργειακή κρίση και τις τιμές τις οποίες καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, διότι από εκεί και έπειτα, όσο και να επιδοτούνται τα τιμολόγια, ουσιαστικά επιδοτούμε τα περιβόητα αυτά υπερκέρδη. Τα ίδια υπερκέρδη, δηλαδή τα οποία έλεγε η κυβέρνηση πως θα φορολογήσει και θα υπερφορολογήσει, και ακόμα περιμένουμε, αν και έχει φτάσει Αύγουστος και υποτίθεται το περιβόητο πόρισμα της ΔΕΕ έφτασε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρουμε που κατέληξε. Η ίδια αυτή κατάσταση δυστυχώς συνεχίζει να παραμένει και δεν σώζεται ούτε με fuel pass, τα οποία όπως ήταν οι περισσότεροι πολίτες, κάθε άλλο παρά 600 ευρώ. Ήταν ούτε με τα Power Pass, ούτε με Fuel Pass, τα οποία είναι εντάξει, 65 ευρώ τώρα στο τρίμηνο. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες που υπάρχουν και έξω όσον αφορά τα καύσιμα, αλλά και βέβαια και όλη την υπόλοιπη κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ, την κατάσταση που επικρατεί στα ενοίκια, διότι εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα κληθούν πάλι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, οι πρωτοετής, να βρουν σπίτια και να νοικιάσουν στις μεγάλες πόλεις όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε και εκεί πως η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική όσον αφορά την ενοικίαση. Οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν σχεδόν το επίπεδο του κατώτατου μισθού για να βρουν ένα αξιοπρεπές σπίτι να πληρώσουν. Σε μια ελεύθερη οικονομία όπως αυτή που έχουμε στη χώρα μας, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για τα ενοίκια? Κοιτάξτε, για μας το ζήτημα είναι σε μεγάλο βαθμό καταρχάς η επαναφορά αυτού του δικαιώματος, αν θέλετε, στην κοινωνική στέγη, το οποίο καταργήθηκε μέσα από την μνημονική διαδικασία. Δηλαδή, ο οργανισμός εργατικής τότε κατοικίας, κοινωνικής κατοικίας για μας σήμερα, θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να ξανατεθεί στην ατζέντα. Να σας πω επίσης ότι χώρες οι οποίες
με ελεύθερη οικονομία, όπως λέτε, και αγορά, όπως στη Γερμανία, στο Βερολίνο, προχώρησαν σε κοινωνικοποίηση μιας σειράς από οικειών εντός του κέντρου του Βερολίνου, ακριβώς επειδή είχε φτάσει η κατάσταση με τα ενίκια για τον κόσμο εκεί πραγματικά δυσβάσταχτη. Και εδώ επίσης βλέπουμε και το πώς επελάβνει η κυβέρνηση ακόμα και μέσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με τις φοιτητικές αιστείες, με όλα αυτά, αντί δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, το δυσχεραίνουμε ακόμα περισσότερο, με ακόμα μεγαλύτερους περιορισμούς για τους περισσότερους και τις περισσότερες εκεί έξω. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Γιώργιακα, απλώς μία διευκρίνηση να μου κάνετε. Πριν έρθω σε εσάς, κύριε Γιώργιακα, μία διευκρίνηση από τον κύριο Κρυθαρίδη για να καταλάβω. Αυτά τα θέματα δεν τα ρυθμίζει από μόνη της η αγορά και η οικονομία. Δηλαδή, αν είναι τόσο ακριβά τα ενίκια, στην ουσία δεν θα υπάρχουν ενοικιαστές, οπότε θα αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να ρίξουν τις τιμές. Δεν ρυθμίζονται από μόνα τους. Όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπουμε, όλοι δεν ρυθμίζονται από μόνοι. Διότι εδώ δεν μιλάμε για η αγορά, η οποία λέμε έτσι, με ευρύτερους, αν θέλετε, όρους. Δεν λαμβάνει υπόψη της ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, όπως είστε εσείς, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι από το Ισραήλ, ας πούμε, και αγοράζουν ακίνητα. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες δεν αφορούν ουσιαστικά την εσωτερική αγορά, τον εσωτερικό πληθυσμό, αλλά παρόλα αυτά τον επηρεάζουν τα μέγιστα. Μάλιστα. Στα νησιά, σε μια σειρά από άλλες περιοχές επίσης, πριν που συζητάγαμε και για τους γιατρούς. Το ξέρετε ότι πολλοί γιατροί δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να στελεχώσουν ένα νοσοκομείο, ένα σύλλογο τη κατάσταση αυτή που επικρατεί, πέρα από το μισθό δηλαδή τον ίδιο. Κύριε Γιώργιακα, τι θα γίνει με αυτή την ενέργεια? Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν θα ρίξουν τις τιμές, δεν θα πληρώνουμε λιγότερο, φθηνότερο το ρεύμα, και με την εξόρυξη ξανά και την καύση του λιγνίτη που γίνεται, δεν θα βοηθήσει και αυτό? 1,2 δις πληρώνει μόνο τον Αύγουστο για να καλύψει όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επανέλθουν οι τιμές στις τιμές του 2021, του Αυγούστου του 2021. Σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ βαρύ ενεργειακό φορτίο και όντως περιμένουμε να έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα. Νομίζω ότι η πολιτεία, και ειδικά στη χώρα μας, προσφέρει τα μέγιστα δυνατά όσον αφορά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη ενεργειακή κατάσταση. Έχουμε δρόμο όμως. Και αυτό φαίνεται, και ειλικρινά δεν αντιλέγω ότι δεν υπήρξαν τιμολόγια που ήταν υπερβολικά, όμως αυτή τη στιγμή και στην κοινωνία εδώ της Πρωτείας και γενικότερα ακούμε ότι τα τιμολόγια έχουν προσαρμοστεί και οι πολίτες μπορούν και πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω όμως ειλικρινά πόσο θα μπορέσει η κυβέρνησή μας, η πολιτεία μας, να μπορεί να καλύπτει τις τεράστιες διαφορές που δημιουργούνται με τις τιμές, τις τιμολογιακές πολιτικές που εφαρμόζουν οι πάροχοι και οι ΔΕΗ. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι θα προσπαθήσει μέχρι και την Άνοιξη να καλύψει την επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας μας και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να ανταπεξέρχονται σε αυτό το βαρύ φορτίο. Νομίζω ότι η συνέπεια και η λογική που υπάρχει από την κυβερνητική πολιτική θα διατηρήσει και θα συμβάλλει στην ελάφρυνση όλων μας. Με τη φορολογία των κερδών που είπε ο κύριος Κρυθαρίδης, με αυτό τι θα γίνει? Νομίζω, κύριε Σταματολόπουλε, ότι η προσπάθεια που έχει καταβάλει η κυβέρνηση και με την υπερφορολόγηση στο 90% που έχουμε ψηφίσει πρόσφατα, κάτι που δεν το ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι η ώρα βέβαια να υλοποιήσει την απόφαση αυτή και να εισπράξει τα χρήματα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το ακούμε πόσους μήνες βέβαια. Δεν το συζητάμε ότι δεν πρέπει να εισπραχθούν. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Μάλιστα, κύριε Κρυθαρίδη, λέει ο κύριος Γιώργιακας ότι από τη μια βάζουμε 90% φόρους στα υπερκέρδη των εταιριών, απ' την άλλη όμως δεν μας στηρίζει και η αντιπολίτευση να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Μα γιατί πώς τα βάζει όμως ακριβώς? Αυτό είναι το θέμα. Ότι τι έκανε η κυβέρνηση, το νομοθέτησε ακριβώς αυτή την υπερφορολόγηση. Ουσιαστικά αυτό το πόρισμα το οποίο περίμενε ο Πρωθυπουργός από τη ΡΑΕ, στη συνέχεια το άφησε στη διακριτική ευχαίρεια των υπουργών του να καθορίσουν αυτοί ανά εταιρεία, ανά μονάδα κ.ο.κ. και πάλι τα ποσοστά αυτά των υπερκερδών. Άρα για να αμφισβητήσουν ακόμα και τα ελάχιστα για μας τα οποία έβγαλε η ΡΑΕ, τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στο ποσοστό των υπερκερδών. Θα σας πω ότι μόλις προχθές μία μεγάλη
εταιρεία παραγωγός ενέργειας ανακοίνωσε 159% πάνω κέρδη συγκριτικά με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Άρα όλα αυτά βγαίνουν προφανώς έξω από το ζύγι της κυβέρνησης και την οποία και πάλι ακόμα και σε αυτό περιμένουμε. Διότι εύλογα ο κύριος Γιώργιακας λέει ότι πρέπει να γίνει το ψήφισε η κυβέρνηση, αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε φτάσει τον Αύγουστο. Το ακούμε αυτό το μέτρο, να σας θυμίσω, περίπου λίγο μετά, λίγο πριν ίσως από πέρυσι το Πάσχα. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που διαρκώς πηγαίνει SAE, μιλάμε ότι τα υπερκέρδη συνεχίζουν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και εμείς περιμένουμε ακόμα για την υπερφορολόγηση η οποία θα γινόταν σε ένα πόρισμα της ΡΕΕ που είχε έρθει, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται ούτε αυτό στην πραγματικότητα, διότι έχουν περάσει και πόσοι μήνες ακόμα και από όταν ήρθε το πόρισμα αυτό στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και το θέμα με το λιγνίτη, κύριε Κρυθαρίδη, όπου εσείς είχατε ως μέρα 25 στην υπέρ της πράσινης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών κτλ. Όμως η καύση του λιγνίτη αυτή τη στιγμή δίνει ενεργειακή αυτονομία στη χώρα, κάτι που δεν είχαμε και εξαρτώμασταν από το φυσικό αέριο, και απ' την άλλη η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι και τόσο μεγάλη παγκοσμίως από την Ελλάδα που είναι στο 0,1%. Είστε λοιπόν υπέρ στην επανέναρξη όπως θα γίνει με την Πτολεμαϊδα 5 της καύσης του λιγνίτη και της εξόρυξης. Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν εξ αρχής υπέρ μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης, έτσι, όχι μιας μετάβασης απότομης που δεν λάμβανε υπόψη της τον πληθυσμό εκεί, αν θέλετε, στη Δυτική Μακεδονία, τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν. Από εκεί και έπειτα όμως θα σας πω ότι ακόμα και η επανέναρξη τώρα της λιγνητικής αυτής δραστηριότητας δεν βοηθάει στις τιμές. Θα βοηθήσει στην επάρκεια πράγματι, σωστά όπως λέτε, αλλά όσο υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που σας έλεγα και πριν, με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με την οριακή τιμολόγηση και μία μονάδα να μπαίνει στο σύστημα από φυσικό αέριο που θα παράγεται και το 99% το υπόλοιπο να παράγεται από λιγνίτη, θα τιμολογείται στην οριακή τιμή, δηλαδή στην ανώτατη αυτή τιμή του φυσικού αέριου. Άρα, όσο παραμένει ο μηχανισμός αυτός της εσχροκέρδειας, δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμα και με την αλλαγή του μείγματος αυτού της ενεργειακής πολιτικής. Και από εκεί και έπειτα για μας θα σας πω ότι θα έπρεπε να υπάρξει και ένα πλαφόν, ένα διπλό πλαφόν ανά μονάδα παραγωγής. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, όσοι θα παράγουν αυτή τη στιγμή από λιγνίτη, από ΑΠΕ, από υδροηλεκτρικά, αυτοί ουσιαστικά έχουν ένα περιθώριο κέρδους μέχρι εκείνους που παράγουν από φυσικό αέριο, το οποίο είναι εξαιρετικά ανατιμημένο. Αυτά όλα θα έπρεπε να καταργηθούν εδώ και πολύ καιρό στην πράξη, διότι αφήνουν αυτούς τους μηχανισμούς να παράγουν ακριβώς ποσοστά κέρδους της τάξης του 160% όταν ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και να πληρώσει το ρεύμα του. Αλλά εκεί δυστυχώς δεν βλέπουμε την πολιτική βούληση ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία και αυτή δεν δεσμεύεται για την κατάργηση, ας πούμε, του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Δεν δεσμεύεται για την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ, όπως είδαμε δυστυχώς ότι λειτουργεί με όρους αγοράς, έτσι όπως λέγαμε και πριν, ο χώρος αγοράς ενέργειας, και στο τέλος της μέρας δεν υποφελούνται καθόλου οι καταναλωτές, αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν και τις ρήτρες αναπροσαρμογής και όλο αυτό, έτσι, το μάρμαρο και τα σπασμένα. Κύριε Γεωργιακά, ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Κρυθαρίδης, σε συνδυασμό ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε και την διεθνή έκθεση που παραδοσιακά θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα ανακοινώσει κάτι. Θα περιμένουμε κάτι επιπλέον, πιστεύετε, ή τα πράγματα είναι όπως μας τα λέει ο κύριος Κρυθαρίδης? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως διαχειρίζεται μέχρι στιγμής η κυβέρνησή μας, και νομίζω γίνανε κάποια λάθη, προσπαθεί όμως, ακούει και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού και του κάθε επιχειρηματία. Είπα ότι μέσα στον Αύγουστο θα δοθούν 1,2 δις προκειμένου να καλυφθούν οι υπερβάσεις των τιμολογίων για να μπορέσει κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να αντέξει. Αυτό θα συνεχιστεί, είναι δέσμευση και απόφαση έως τα τέλη Απριλίου. Από εκεί και πέρα φυσικά θα επανεκτιμήσουμε και θα δούμε την αναγκαιότητα και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κρίση. Μην ξεχνάμε ότι η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υφίσταται. Βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της Ιφιλίου, όπως Κίνα, Ταϊβάν, να υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Όντως η δεδομένη στιγμή είναι μια περίοδος ερχόμενη από την πανδημία και μια σειρά άλλων καταστάσεων, η ενεργειακή κρίση, οι εμπόλεμες καταστάσεις, να τεινάξουν κάθε σχεδιασμό και κάθε προοπτική όπως τα είχαμε σχεδιάσει και προσπαθούσαμε να μπορέσει η κοινωνία μας να διαβιώσει και να έχει καλύτερες μέρες. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, βήμα-βήμα, και νομίζω ότι αυτό που
θέλουμε και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προασπίσουμε το κάθε νοικοκυριό, τον κάθε επιχειρηματία να μπορεί να διαβιώνει, να επιβιώνει και να έχει την καλύτερη, δυνατή και φτηνότερη τιμολογιακή πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Κρυθαρίδη, είχαμε και μία λύση κατάληψης στα Εξάρχεια και γενικότερα και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε το θέμα με το που είχε θέσει και ο Πρωθυπουργός Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη κτλ. Και το ερώτημα που τίθεται προς εσάς είναι μήπως έρχεστε σε αντιπαράθεση με την κοινωνία πολλές φορές και ίσως και γι' αυτό είναι χαμηλά τα ποσοστά σας, επειδή ο κόσμος θέλει να αισθάνεται ασφαλής, θέλει να υπάρχει μια ευταξία στα πανεπιστήμια και πολλές φορές οι απόψεις που διατυπώνετε σχετικά με τις καταλήψεις είναι αντίθετες με το κοινωνικό συνόλου, το έχετε σκεφτεί αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, κανένας εκεί έξω και καμία δεν θέλει να ζει σε ένα αστυνομικό κράτος και σε ένα καθεστώς αυταρχισμού. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει προσπαθήσει με πολλές φορές η κυβέρνηση, ακόμα και πολύ πρόσφατα. Να σας θυμίσω ότι μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μια σειρά από καταγγελίες γυναικοκτονιών. Να. Προσπάθησαν λοιπόν γυναίκες να πραγματοποιήσουν πορεία εδώ, συγκέντρωση διαμαρτυρίες και πορεία στο Σύνταγμα κατά των γυναικοκτονιών. Να μην σας πω πώς τις μεταχειρίστηκαν οι άνδρες των ΜΑΤ έτσι, για μια πορεία κατά των γυναικοκτονιών, με έναν εξ αυτών μάλιστα, με ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, να πιάνει και να βγάζει και το όπλο από τη θήκη του. Άρα όλα αυτά για μας είναι εξαιρετικά προβληματικά. Τα διλήμματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός και στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τάχα μου δίθεν με τις Βαριοπούλες και με όλο αυτό το οποίο προσπάθησε να στήσει με τον Πρίτανη, ο οποίος, όπως μάθαμε στη συνέχεια, θα πολιτευτεί κιόλας με την παράταξη της κυβέρνησης. Και βέβαια όλα αυτά επίσης να συμβαίνουν τη στιγμή που το πραγματικό έγκλημα να επελάβει κανονικότατα. Διότι ακόμα και στο Αριστοτέλειο, να σας θυμίσω ότι παρά το γεγονός της αστυνομοκρατίας, όταν υπήρξε μετά ανταλλαγή πυρών, χωρίς καμία σχέση να έχει αυτό με τους φοιτητές, με τις διαμαρτυρίες, με όλα αυτά τα οποία γίνονταν, εκεί δεν υπήρξε καμία ουσιαστικά αστυνομική παρέμβαση τη στιγμή που τα ΜΑΤ ουσιαστικά βρίσκονται απ' έξω εδώ και πολύ καιρό από το Πανεπιστήμιο και όταν υπάρξει οποιαδήποτε δράση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι πρώτοι και καλύτεροι στο να σπεύσουν με τις άβρες και με όλη τη γνωστή διαδικασία. Άρα αυτό το οποίο λέτε εμείς δεν το βλέπουμε στην κοινωνία. Υπάρχει η προσπάθεια να στηθεί ένα τέτοιο ψευδοδήλημα εκβιαστικό ακόμα και εν ώψη της κάλπης ενδεχομένως, διότι η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά στριμωγμένη σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτό όμως το οποίο βλέπει ο κόσμος εκεί έξω, ακόμα και οι εντός εγώ θα μιλήσω να πω νοικοκυρέοι, είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι εκεί, είναι όλοι οργισμένοι και εξοργισμένοι και έτοιμοι πραγματικά να ξεχυθούν και αυτοί στους δρόμους. Και εκεί δεν θα μπορέσει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ούτε τα μάτια του κανένας να τους σταματήσουν, διότι πραγματικά υπάρχει κοινωνική αντίδραση και οργή και θα υπάρξει έτσι και ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση, όσο και αν προσπαθήσει ο κύριος Μητσοτάκης να οχυρωθεί με ένα κατασταλτικό κράτος το οποίο βλέπουμε να επελάβει όλα αυτά τα χρόνια. Μισό λεπτό όμως για να καταλάβουμε πριν έρθω σας, κύριε Γιώργιακα. Κύριε Κρυθαρίδη, το ότι πρέπει να υπάρχει αστυνομία για να χτιστεί μια βιβλιοθήκη, αλλιώς θα πάνε να δείρουν τους εργάτες ή θα γκρεμίσουν. Αυτό δεν ισχύει, αυτό δεν ισχύει, κύριε Σταματοπούλου. Μα το είδαμε, κύριε Κρυθαρίδη. Όχι, μα δεν είδαμε τίποτα τέτοιο. Να σας το πω αλλιώς. Είδαμε έναν Πρίτανη, ο οποίος είχε γκρεμίσει δύο πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στο χώρο του Πανεπιστημίου, εκεί στο συγκεκριμένο ισόγειο, για να στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη μαζί με την κυβέρνηση και τα συστημικά της μέσα της λίστας Πέτσα, όπου στη συνέχεια αποκαλύφθηκε μέχρι και μέσα από αυτά που μιλούσαν για το περιβόητο σχέδιο βιβλιοθήκη. Έτσι. Και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος Πρίτανης εξεγείρεται για την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε αυτή να χτιστεί, όταν έφερε η κυρία Κεραμέως στη συνέχεια νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν ανέφερε καν μέσα τη λέξη βιβλιοθήκη με 1.400 σελίδες νομοσχεδίου. Για να καταλάβουμε λίγο πόσο πραγματικά τους ένοιαζε η βιβλιοθήκη. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος έβγαζε σε διαθεσιμότητα τους βιβλιοθηκονόμους ακόμα και στο Αριστοτέλειο, όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και είναι ο ίδιος ο οποίος τώρα τάχα μου δήθεν κόπτεται και νοιάζεται για τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, όταν η κυβέρνησή του καθημερινά υποβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Χωρίς λοιπόν την αστυνομία, μπορούμε να μου πείτε έναν τρόπο όπου δεν θα ξαναδούμε τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου με μια ταμπέλα στο λαιμό του, ή δεν θα ξαναχτίσουμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τσιμέντο στο γραφείο του? Υπάρχει άλλος τρόπος?
Υπάρχει ο τρόπος, αυτός ο οποίος δεν προωθεί την ένταση, είναι ο τρόπος για μας της επαναφοράς του Πανεπιστημιακού Ασύλου και της ίδρυσης ενός σώματος περιφρούρησης του Πανεπιστημιακού Ασύλου από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, όπως το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει άλλωστε για το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, χωρίς δηλαδή να έχουμε αστυνομικά τμήματα κατ' ουσίαν στις πανεπιστημιακές σχολές, κάτι το οποίο θα σας πω ότι συμβαίνει στην Δύση και στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι που κατά τα άλλα πρεσβεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μόνο στην Τουρκία του κ. Ερντογάν. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία με τη μορφή της κρατικής αστυνομίας εντός των πανεπιστημίων. Αλλά και πουθενά άλλου δεν χτίζουν τους πριτάνη στα γραφεία τους και τους κρεμούν ταμπέλες. Κάνετε λάθος οι καταλήψεις και όλα αυτά συμβαίνουν. Κρεμάζαν ταμπέλα και σε άλλων πριτάνη. Σε πανεπιστήμια όπως το Κολούμπια, σε μια σειρά πανεπιστήμια βεβαίως. Του κρεμάζαν ταμπέλα και τον χτίσαν στο γραφείο του. Τα μπέλα τώρα και συγκεκριμένα το χτίσαν στο γραφείο, αυτό δεν τέτοια πράγματα νομίζω δεν γίνονται στο Κολούμπια. Αλλά και αυτές οι καταστάσεις δεν είναι έτσι το συνήθως συμβαίνουν, ούτε από τους φοιτητές ούτε από τις φοιτήτριες, το ξέρετε πολύ καλά. Άρα και να μην μπαίνουν έξω πανεπιστημιακοί στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν είναι νομίζω κάτι στο οποίο έτσι, ακούσουμε όμως και τον κύριο Γιώργιακα. Υπάρχει ζήτημα. Δεν διαφωνείτε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το να καταστέλλονται οι ίδιοι οι φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο και οι φοιτήτριες. Ακόμα και όταν κάνουν τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταστέλλονται. Όποιος, κοιτάξτε, άμα είναι δηλαδή κάποιος φοιτητής έχει ασυλία έναντι του νόμου. Όχι, κανένας δεν έχει ασυλία έναντι του νόμου, όχι εντός του πανεπιστημίου, ούτε εκτός του πανεπιστημίου, ούτε πουθενά. Προφανώς. Αλλά δεν λέμε να ισχύει κάτι διαφορετικό, αλλά το να έχουμε την επιβολή ενός καθεστώτος τρομοκρατίας εντός του πανεπιστημίου σε διαμαρτυρίες ειρηνικότητας φοιτητών είναι κάτι διαφορετικό από αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γιώργιακα, εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Νομίζω ότι έχουν πάρθει πολλές και καλές πρωτοβουλίες προκειμένου τα πανεπιστήμια να αποκτήσουν το χαρακτήρα και τον κεντρικό σκοπό της δημιουργίας του, της εκπαίδευσης. Εκεί οι φοιτητές και όλοι μας, γιατί και εγώ ήμουν φοιτητής. Και εσείς και ο κύριος Κρυθαρίδης έχετε περάσει από τα πανεπιστήμια. Εσείς από την ιατρική, ο κύριος Κρυθαρίδης από την νομική. Να αποκτήσουμε γνώσεις και να μπορέσουμε στη συνέχεια να τις εμπεδώσουμε και να τις μεταφέρουμε ο καθένας από τη σκοπιά του στην κοινωνία που ζούμε και ανάλογα με το τι γνώσεις έχει αποκτήσει. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται ο απόλυτος σεβασμός, δεν χρειάζεται εξωθεσμικά στοιχεία να καταλαμβάνουν τους χώρους των πανεπιστημίων και πάνω σε αυτό λοιπόν κινήθηκε η σημερινή κυβέρνηση και νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Υπάρχουν κάποιες πιθανόν και από αστοχίες ή κάποιες ενέργειες βεβαιασμένες. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι χρειάζεται και η περιφρούρηση αλλά πάνω απ' όλα η τάξη για να μπορούν τα παιδιά μας να την χάνουν τις σπουδές που πρέπει και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικά απέναντι στους συγκεκριμένους χώρους. Έχουν γίνει λοιπόν σημαντικά βήματα και νομίζω ότι αυτά είναι θετικότατα για ένα καινούριο και σύγχρονο πανεπιστήμιο στη χώρα. Για συνωμοκρατία όμως μίλησε ο κύριος Κρυθαρίδης. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μέσω σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι να προστατευθούν οι χώροι των πανεπιστημίων. Και αυτό γίνεται σε πανεπιστήμια τα οποία δεν θα έρθουν στα Γιάννενα ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κρήτη. Βλέπουμε προσπαθούν να επανδρώσουν, να στελεχώσουν τα τμήματα εκείνα όπου υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως είναι κάποια πανεπιστήμια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω λοιπόν ότι και βλέποντας και με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι, δεν θα υπάρχει ούτε πρόκληση, ούτε θα έλεγα ενέργειες που θα προκαλούν τους φοιτητές και πιθανόν και κάποιους εξωθεσμικούς που θα προσπαθήσουν να μπουν, να διεισδύσουν στους χώρους των πανεπιστημίων. Απόλυτα με διακριτικότητα και σεβασμό στο σύνολο των φοιτητών και των πανεπιστημιακών να καταφέρουμε να είναι τα πανεπιστήμια έτσι όπως πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Κρυθαρίδη, 30 δεύτερα και σε εσάς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο για μας προέχει πραγματικά στα πανεπιστήμια είναι η χρηματοδότησή τους, είναι η αναβάθμισή τους, η πραγματική και ουσιαστική μετά από 12 χρόνια μνημονιακής διαδικασίας όπου διαρκώς απαξιώνονται από τη μία μετά την άλλη μνημονιακή κυβέρνηση και εκεί είναι που θα έπρεπε να στοχεύσει και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντί να στοχοποιούν διαρκώς έτσι την νεολαία, τους φοιτητές και όλους όσους διαμαρτύρονται, διότι διαμαρτύρονται, κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς επειδή γνωρίζουν και βλέπουν ποιο μέλλον τους καθορίζουν και τους ετοιμάζουν
και ουσιαστικά τη φυγή τους από τη χώρα προς το εξωτερικό, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, με όλα αυτά τα οποία συνεχίζουμε να βλέπουμε, και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει οποιοδήποτε και όχι σε διάφορα σκηνικά έντασης για μας, τα οποία πολλές φορές στείνονται από την ίδια την κυβέρνηση με πολιτική ουσιαστικά απόφαση και επιλογή της. Πάντως, με το νομοσχέδιο το τελευταίο της κυρίας Κεραμέως, σκοπός ήταν αυτό, η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, άσχετα βεβαίως με τις αντιρρήσεις τις οποίες έχετε εσείς. Και σας λέω ότι δεν αναφερόταν εκεί μέσα ούτε καν η λέξη βιβλιοθήκη, αν και αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, κύριε Γιώργιακα, κύριε Κρυθαρίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Βεργίνα Τηλεόραση και να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που σεβαστήκατε τους όρους της συζήτησης και είχαμε μια πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα, πολιτισμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και στους δύο και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.